Καλησπέρα από το άνδρο της ενημέρωσης, από τα DEX του Libero 7,4, τα στελέχη του εκπληκτικού project ΠΑΟΚ 24 είναι έτοιμα να σας ενημερώσουν για ό,τι κινείται γύρω από την επικαιρότητα του ΠΑΟΚ και των οχτρών του, γιατί είναι συνδυαστική η επικαιρότητα. Πάντα όταν κάνεις πρωταθλητισμό είσαι υποχρεωμένος να κοιτάς και τι κάνουν οι άλλοι με ψύχρεμο βλέμμα, με πολύ σωστή προσέγγιση και έμπειρη, γιατί έχουμε εμπειρία. Εντάξει, αφού πρώτα και όλα αυτά θα συμβούν, αφού πρώτα ευχηθούμε ό,τι καλύτερο στον άνθρωπο που έβαλε τον μπάσκετ στο σπίτι μας, στον άνθρωπο που μας έδωσε, μας ανάγκασε να πάμε τότε στο Κατράτζο Σπορ να πάρουμε μία μπάλα. Εγώ είδα δικά του βίντεο για να μάθω μπάσκετ. Η Αγάπη είδε δικά του βίντεο για να μάθει μπάσκετ. Εντάξει, εμείς τον ζήσαμε, είχαμε την. Τον ζήσαμε κιόλας, ναι, γεγονός είναι αυτό. Έναν άνθρωπο ο οποίος έδειχνε προσιλωμένο στο στόχο 100%, που δεν έχανε προπόνηση πραγματικά, που μας έκανε όλους να καταλάβουμε τι σημαίνει αθλητισμός. Ένας άνθρωπος που, κακά τα ψέματα, ένα άθλημα δεύτερης γραμμής στη χώρα μας το ανάγκασε. Ωραία, να το οδήγησε να είναι πρώτο και αδιαφυσβήτητο εμπορικά προϊόν. Όλα τα ποδοσέλιδα χάρη σε αυτόνα που έχει σήμερα τη γιορτή του ήταν γεμάτα από μπάσκετ. Υπήρχαν κάθε τρίτη το τρίποντο που έβγαινε. Ωραία, περιοδικό. Το ποδόσφαιρο δεν κατάφερε να κρατήσει ένα περιοδικό τόσα χρόνια. Το μόνο χάρη σε αυτόν. Το έκανε, ρεζερβέ το έκανε. Ναι, ρεζερβέ κανονικά στο περίπτωτο. Δηλαδή. Και κράτα μου το τρίποντο. Ωραία, χρόνια πολλά λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο που μας έκανε να αλλάξουμε την στάση μας γύρω από το συγκεκριμένο άθλημα. Που γέμισε μπασκέτες όλη την Ελλάδα. Παντού. Από Καστελόριζο μέχρι το Δημότυπο και τη Σπάρτη. Κοίτα, όλοι με μια μπάλα του μπάσκετ ήμασταν χάρη σε αυτόν. Κακά τα ψέματα τώρα, εμείς θέλω να είμαστε σοβαροί και να είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε. Ένας πραγματικά ένα κόσμημα για τον ελληνικό αθλητισμό. Το ήθος του, εντάξει, δεν απασχόλησε δηλαδή. Ποτέ. Τώρα κουτσομπολίστηκα και αυτά, να είχαμε να λέγαμε τώρα. Παρότι δεν προερχόταν από εδώ, δεν ήταν γηγενής Θεσσαλονικιός, κατάφερε να μας κάνει όλους να του βγάλουμε το καπέλο και σίγουρα να μας κάνει περήφανους που ουσιαστικά βρισκόμασταν στον ίδιο τόπο. Είναι πλήγμα που δεν είναι στην πρώτη γραμμή. Είναι πλήγμα. Εντάξει. Επιχειρήθηκε μια-δυο φορές, αλλά είναι πλήγμα, είναι η αλήθεια. Δεν είναι και ότι πιο σοφό τέτοιους ανθρώπους του αθλητισμού να μην τους έχει στην πρώτη γραμμή. Και ο ίδιος είναι απόμακρος σε γενικές γραμμές. Δηλαδή δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Ούτε ο ίδιος βγαίνει μπροστά να διαφημίσει τον εαυτό του κτλ. Αλήθεια είναι αυτό, γεγονός είναι αυτό. Τέλος πάντων, για να μην το πλατιάζουμε, χρόνια πολλά στον Νίκο τον Μπουντούρη, έναν αθλητή κόσμημα, πρότυπο, έναν αθλητή που πραγματικά από τότε που ήρθε από τον Βόλο μέχρι και τη μέρα που έφυγε, έχοντας επίσης μεγάλη καριέρα μετά τον ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, χωρίς να δώσει κανένα δικαίωμα πραγματικά. Ο Νίκος ο Μπουντούρης, μια προσωπικότητα πάρα πολύ ισχυρή, μια ήρεμη δύναμη. Μέσα στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ. Σου έδινε την εντύπωση, φίλε, στον ΠΑΟΚ θα μιλήσω, για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό δεν πολύ γνωρίζω. Αλλά σου έδινε την εντύπωση σε εκείνη την μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ, μάλλον στις πολλές ομάδες που ακολούθησαν, ήταν, φίλε, αυτός που κρατούσε την ισορροπία στα αποδυτήρια. Ναι, γεγονός είναι αυτό. Τώρα, το ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στην ονομαστική του γιορτή. Όπως ευχόμαστε ό,τι καλύτερο σε όλους τους ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες που γιορτάζουν σήμερα ονομαστική του εορτή, σύμφωνα με το ημερολόγιο του Αγίου Νικολάου, αγαπητέ. Ναι. Ναι. Στον Νίκο Νομοσχοφίτη, χρόνια πολλά. Στον Νίκο Νομοσχοφίτη, βέβαια, ένα παιδί μας. Τι έχεις καταθλιψεί. Θέλεις να πάω, σου πάρουμε ένα άνθρωπο και να διαβάσεις. Στον Νίκο Νομοσχοφίτη, χρόνια πολλά. Ναι. Ποιος άλλος γιορτάζει από εδώ πέρα. Ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ποιος άλλος. Ο Νίκος Σακελαρίδης. Χρόνια πολλά στον Νίκο του Σακελαρίδη. Κι άλλο πρέπει να έχουμε εσύ. Ποιον άλλο έχουμε. Τον Νίκο Παπαδόπουλο τον άλλο. Έχουμε κι άλλο Νίκο Παπαδόπουλο. Εκ των μετόχων. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Καλό είναι να ξέρεις τους μετόχους στο μαγαζιά που δουλεύεις. Καλό είναι καμιά φορά. Μην ναι. Του πεις τίποτα τι θες εδώ, ρε Καραγκιόζη και κάνα τέτοιο. Και την έχουμε και δεν φτάνουμε. Στον ΠΑΟΚ έχουμε κανένα Νίκο. Νίκο στον ΠΑΟΚ. Κοροφέσεις πρώην. Οκ, τα χρόνια μας πολλά. Καρέλης. Α, Καρέλης, ναι. Καρέλης. Καρέλης. Νίκο. Τον Νίκο του Σταυρόπουλο. Νίκο Σταυρόπουλο. Ναι. Δεν μου είδε κανένα άλλο Νίκο. Α, και φωτογράφος του ΠΑΟΚ. Ο Νίκος ο Βερβερίδης, ναι, ναι, ναι.
δεν είναι ο Βασίλης ο Βερβερίδης που πετούσε πάνω το Χαριλάου και βγάλει τη φωτογραφία, είναι ο γιος του. Εντάξει, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ο υπτάμενος... δεν έχει πάρει, φίλε, τον πατέρα. Έχει πάρει, απλά οι πτήσεις είναι πιο χαμηλές ακόμα, ρε αγόρι μου. Δεν είναι. Α, δεν έχει την εμπειρία του πατέρα να φύγει ναι, στρατόσφαιρα. Δεν είναι το. Ναι. Ξέρεις, ο Δίδαλος και ο Ίκαρος. Έλα, παιδί μου, πιο ζηλά, όχι, παιδί. Να είναι γερός λοιπόν και ο Νίκος, να πετάξει κάποια στιγμή όταν ψηλάω στον πατέρα. Τι γίνεται, ρε φίλε. Γέρι του είναι πραγματικά. Νίκο, πάλεψέ το. Πάλεψέ το. Το έχει, το έχει, εντάξει. Το μήλο πάνω από τη μηλιά θα πέσει και καλά γύρισμα, επειδή πετάνε. Ρε φίλε. Τι γέλιο βγάλα και την πέρα. Αυτά γίνονται μόνο στο Άρη. Στο ΠΑΟΚ του προσφέρουν του Νίκου τα μέσα, οπότε δεν χρειάζεται να πετάξει για να βγάλει την φωτογραφία. Όταν λένε μετά το χτύπημα από ηλεκτρικό σίδερο, το ηλεκτρικό σίδερο τι εννοούνε, το σίδερο που σιδερώνεις, ναι, ναι. Υπάρχει δηλαδή και με μπαταρία σίδερο, ξέρω εγώ. Φαντάζομαι ότι άλλο είναι το σίδερο, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι τη χτύπησε με ένα σίδερο. Ορίζουν έτσι τη συσκευή. Ναι, ναι. Κάτι τέτοιο πρέπει να είναι βασικά. Τέλος πάντων, αδιανόητο αυτό που έγινε στη Ρόδο. Αδιανόητο, ρε φίλε, και ένα από τα πολλά που βγαίνει. Από δεκάδες και εκατοντάδες, δηλαδή, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Το χειρότερο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι, ξέρω εγώ, δεν είχε δώσει δικαιώματα. Δηλαδή, άμα είχε δώσει δικαιώματα, δηλαδή, τι σκοτώνουμε. Ωραία. Ή με αφορμή την επέτειο για τα 10 χρόνια του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ήταν από καλή οικογένεια. Και τι σημαίνει αυτό, επειδή ήταν από καλή οικογένεια, ξέρω εγώ, που είναι κάτι άλλο. Ή δεν ανήκει. Έχει ξεφύγει σταύρο η κατάσταση. Δεν ξέρω ο κόσμος. Καλά, και επειδή ξεφύγει, πολύ μπερδεμένο, σκεφτόμαστε. Ο κόσμος να καταλάβει, πολύ γενικότερα, ο κόσμος να καταλάβει ότι δεν οδηγείται πουθενά ο τόπος αν δεν μάθουμε να σκεπτόμαστε ανθρώπινα. Ξέχωρα από τα χαβαλέ που κάνουμε, ξέχωρα από τα πάθη που μπορεί να έχουμε, κυρίως με το ποδόσφαιρο που έχουμε εμείς. Υπάρχουν άλλοι που έχουν πάθη με τον τσόγο, υπάρχουν άλλοι που έχουν πάθη με ναρκωτικά, υπάρχουν άλλοι που έχουν πάθη με θρησκεία, που έχουν πάθη με τα αμάξια. Η μουσική γενικότερα. Ναι, ξέχωρα λοιπόν από τα πάθη που υπάρχουν, θα πρέπει να έχουμε μια κεντρική λογική για το τι εστί άνθρωπος και πώς συμπεριφερόμαστε σε μια κοινωνία. Εντάξει, τώρα το ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που είναι απέδευτο και εύκολα κρίνει είναι γεγονός. Το έχουμε βιώσει εμείς από την απέναντι πλευρά. Τρώμε πινελίκια χωρίς λόγο αρκετές φορές. Αλλά από εκεί και πέρα δεν γίνεται να μην λέμε και τίποτα. Είναι λάθος να λες, αδερφέ, ότι η κοπέλα που δολοφονήθηκε δεν είχε δώσει δικαίωμα. Ακόμα χειρότερο ναι. Για μένα το ότι είχε δώσει δικαιώματα. Ναι. Άρα τι. Αυτό σου λέει. Το ίδιο πράγμα. Ναι, το ίδιο πράγμα. Ωραία. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν είναι σοβαρή προσέγγιση της καθημερινότητας σε μια κοινωνία, σε ένα κοινωνικό ιστό. Δεν είναι τέλος πάντων προσεγγίσεις αυτές που μπορούμε να έχουμε. Βγάζουμε μια σκατανθρωπιά σαν κοινωνία. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στα social media. Ναι, γιατί ας πω κάτι, νομίζω ο καθένας, επειδή έχει ένα ακροατήριο 20-50% ατόμων, ότι έχει γίνει δικαστής, γιατρός, οικονομολόγος, αθλητικογράφος, προπονητής, παράγοντας. Εντάξει. Και εκφέρει μια άποψη παντός επιστητού και δεν την εκφράζει και με σωστό τρόπο, γιατί είναι αυτό που είπες ότι είναι απέδευτος κόσμος. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι στα μίντια που εκφράζονται. Α, καλά, εντάξει. Όπως να είναι. Λοιπόν. Σήμερα... Επιτέλους και ένα αίτημα φιλίας ορθολογικό. Πιστεύεις ότι είχε δώσει δικαιώματα. Θα το δεχτείς. Δεν νομίζω, αγάπη, γιατί όσο είναι αυτή στο προφίλ, αλλά τόσο εγώ τα είχαμε, υπάρχει και... Έχω δει, ρε, έχω δει προφίλ, εντάξει, η οποία κοπέλα... Για τους δικούς της λόγους, εντάξει, έχει βάλει φωτογραφία προφίλ την Τζένιφερ Άνιστον. Και διαβάζει πρώτα σχόλια από κάτω, κούκλα είσαι. Φίλε, δηλαδή πού ζεις ρε φίλε. Συγγνώμη πού ζεις, δηλαδή. Οκ, ναι. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Λοιπόν, σεμνή φωτογραφία. Σεμνή, σεμνή. Και σε σχέση με τις υπόλοιπες είναι καλύτερη. Και είναι η ίδια, δηλαδή είναι η ίδια σε όλες τις φωτογραφίες. Με το 50 λες. Ναι. Οι φωτογραφίες μου φαίνονται λίγο ξενόφερτες. Μα είναι η ίδια όντως. Ναι, είναι λίγο ξενόφερτες οι φωτογραφίες. Από κάποιο site, ας πούμε. Έτσι λέω εγώ.
Μου αρέσει και ότι έχει κινοματεπώνυμο. Μην χάσουμε τη στάρελα. Λοιπόν, δίνουμε 10 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΠΑΤΕ. Εντάξει, ξεκινάμε από σήμερα. Γιατί δεν έχουμε και πάρα πολλές μέρες περιθώριο. Πάλι είναι, εύκολα θα τα δώσουμε. Αυτή είναι η διαδικασία. Είναι εύκολα θα τα δώσουμε. Χωρίς κουίζ. Όχι, χωρίς κουίζ. Δηλαδή και βλέπω τους φίλους της και κοίτα τον πρώτο. Σήμα του Ολυμπιακού και τέτοια. Άμα δεις τους, άμα δεις τους φίλους της και τις φάσεις τους, νομίζω θα τυφλωθείς. Ένας και ένας είναι όλοι. Πρώτα απ' όλα δεν έχει καμία φίλη. Τι σου κάνει εντύπωση. Δεν θα μπορούσε να στείλει σε μένα, ας πούμε, αυτή. Ας αφήσουμε λοιπόν την καλή κοπέλα αυτή. Όχι, έχει ενδιαφέρον. Ας αφήσουμε στο Σταύρο, να πω λίγο εγώ λοιπόν. 10 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ ΜΠΑΤΕ. Την επόμενη Πέμπτη στο γήπεδο της Τούμπας. FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο. Το στέλνετε στο 545-26 2x5. Θα κληρώσουμε τα 10 εισιτήρια. Στην κουζίνα εδώ. Έχει συγκλονιστεί ο Σταύρος. Ναι. Το θέαμα. Τι έχει εδώ. Τι κοιτάς ρε Σταύρο. Μακαρόνια, τι είναι αυτά. Όχι, αυτά είναι τέτοιο, ε. Δημητριακά. Ωραία. Πολύ σωστή. Πραγματικά, παιδιά, όσοι ακούτε. Δεκαετία, λοιπόν, έχω πει 500.000 φορές. FM και ενώ πάω κανένα μαντεπώνυμο στο 545-26 για 10 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ ΜΠΑΤΕ στον τελικό αυτό του ΠΑΟΚ, στο Europa League, με την προσμονή και την ελπίδα να είναι τα νέα ευχάριστα από την Βουδαπέστη και να είναι ευχάριστα και να μην υπάρχει γκέλο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Δηλαδή, σε αυτό το σενάριο, Σταύρο και Αγάπη. Εντάξει, θα έχουμε θέμα. Και... να κερδίσει δηλαδή η Τσέλσι και να μην καταφέρει ο ΠΑΟΚ να κερδίσει. Λοιπόν, η κλήρωση για τα 10 εισιτήρια λίγο πριν τις 2. Πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τι, έλα. Κοιτάτε και γελάτε. Α, κολλητός μου. θα πάμε σε ένα θέμα το οποίο απασχόλησε την κοινή γνώμη του ΠΑΟΚ και όχι μόνο κάτι διάρκεια της σημερινής μέρας. Ένα δημοσίευμα, ένα άρθρο ενός πολύ καλού συναδέλφου που ουσιαστικά επειδή έχει και πιο καθαρό μυαλό από εμάς, εγώ λέω να τα συνθέσει καλύτερα από εμάς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αναφέρομαι στο άρθρο του Δημήτρη Μπεκιάρη στο periodista.gr. Ένα άρθρο το οποίο πραγματικά καταγράφει με στιγνό ρεαλισμό τα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στην ελληνική κοινωνία, η οποία κακά τα ψέματα είναι αθηνοκεντρική, παρότι ακούγεται λίγο γραφικό αυτό που λέω, γιατί χρόνια το λέμε και κατηγορούμαστε για μακεδονομάχη ενώ γεννηθήκαμε στην Αθήνα. Τέλος πάντων, είναι μαζί μας ο συνάδελφος, πολύ καλός φίλος, ο Δημήτρης Μπεκιάρης. Καλησπέρα, Δημήτρη, από Θεσσαλονίκη. Γεια σας, παιδιά, από τη συνεφιασμένη Αθήνα. Καλησπέρα. Συνεφιασμένοι είστε, ε? Ναι, ναι. Είστε συνεφιασμένοι. Συμβαίνει. Διάβασα το άρθρο σου χθες. Προσποιήσου ότι είσαι κατώτερος και ενθάρρυνε την αλαζονία του εχθρού. Έχει... αυτό πρέπει να κάνει. Αυτό πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Για να απαντήσει, ας πούμε, σε όλη την οργανισμός ΠΑΟΚ, για να απαντήσει σε όλη αυτή την προπαγάνδα τη λησαλέα. Είναι να εξοργίζεται κανείς, ακόμη και αν δεν είναι ΠΑΟΚ, με αυτά που συμβαίνουν. Εδώ μιλάμε τώρα ουσιαστικά, εσύ τι λες, αν καταλαβαίνω καλά και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Mm-hmm. Ότι δεν μπορείς να παίξεις στο γήπεδό τους, γιατί αυτό το ξέρουν και δεν το έχεις και εσύ στο DNA σου. Ωραία. Ας τους να νομίζουν και κάνει τη δουλειά σου. Είναι έτσι. Περίπου έτσι, αλλά κάποια στιγμή, ας πούμε, και ο οργανισμός ΠΑΟΚ πρέπει να καταλάβει ότι είναι ένα τεράστιο μέγεθος με αναφορά σε όλη την Ελλάδα. Ξέρεις, αυξάνουν οι επιτυχίες του ΠΑΟΚ σιγά σιγά. Τα δύο κύπελλα που πήρε, το γεγονός του πρωταγωνιστή, ότι κάνει πρωταθλητισμό, δημιουργούν και νέους ΠΑΟΚτσίδες, νέα ΠΑΟΚτσάκια εδώ στην Αθήνα. Το βλέπω τριγύρω δηλαδή. Αν πας καφέ στα λοιπά, βλέπεις είναι τα παιδάκια σιγά σιγά. Αρχίζουν και γίνονται ΠΑΟΚ. Δημιουργεί οπαδούς πλέον όλη αυτή η κατάσταση. Υπήρχε η εικόνα του να δημιουργούν οπαδούς ή οπαδοί. Υπάρχει όμως πλέον και η εικόνα που τη ζήσανε άλλοι τη δεκαετία του 70, να δημιουργεί η ομάδα οπαδούς. Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό θα συμβεί πάλι. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, γίνεται ένας πόλεμος με λίστα ενάντια στον ΠΑΟΚ, ο οποίος... δηλαδή μιλάμε για τον απόλυτο παραλογισμό. Και θέλουν να επιτύχουν ουσιαστικά εδώ πέρα ως ένας προπαγανδιστικός μηχανισμός, θέλει να επιτύχει δύο πράγματα. Το ένα, να απαξιώσει, να μειώσει, ας πούμε, την ποδοσφαιρική αξία του
φετινού ΠΑΟΚ. Ο φετινός ΠΑΟΚ ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει σχέση με τον περσινό. Είναι ο περσινός. Είναι η ομάδα. Άρα αυτή η ομάδα μπορεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Αλλά δεν τους νοιάζει αυτό. Εγώ θυμάμαι κάποτε τον πρόεδρο μεγάλης ΠΑΕ, εδώ της Αθήνας, του Πειραιά, να λέει εμείς θέλουμε τον ΠΑΟΚ ισχυρό και τα λοιπά. Λοιπόν ο ΠΑΟΚ είναι ισχυρός σήμερα. Φαίνεται δεν τον θέλουν και τόσο. Ναι φίλε, είναι σαν το, πώς το λένε, το παιδάκι που το συμπαθείς και όταν μεγαλώνει αρχίζει και το αντιπαθείς γιατί έχει κοινά συμφέροντα. Όσο ο ΠΑΟΚ ήταν τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, εντάξει δεν τους ένιωσε, τότε λέγανε παίζει καλό ποδόσφαιρο και πρέπει να δυναμώσει. Και όταν κάποιοι ευνοούνταν από τις διαιτητικές αποφάσεις, μετά έλεγαν ότι γιατί φωνάζετε 20 βαθμούς πίσω είστε. Ναι. Αυτό είναι το επιχείρημα. Ναι, ναι. Ή κάνετε επενδύσεις. Ή κάντε επενδύσεις. Κάντε ομάδα να κερδίσετε και τους διαιτητές. Δηλαδή σχολιάζουν κάποιοι την ποδοσφαιρική πραγματικότητα αγνοώντας βασικές ή μάλλον αποκρύπτοντας βασικές παραμέτρους της ποδοσφαιρικής πραγματικότητας. Ναι, ο ΠΑΟΚ τερμάτιζε τρίτος, τέταρτος, πέμπτος και πιο κάτω κάποιες φορές. Αγνοούσαν όμως μια πραγματικότητα η οποία έχει να κάνει με διοικητικά προβλήματα, με οικονομικά προβλήματα, με άλλα προβλήματα. Φτάσαμε σήμερα να έχουν κάποιες ομάδες του κέντρου τα ίδια και χειρότερα οικονομικά προβλήματα, διοικητικά προβλήματα. Όταν ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, μέσα στο γήπεδο της κερδίζει με 4-0, ξαφνικά βλέπεις όλο το σύστημα να ξεσηκώνεται, δεν σεβαστήκα την ομάδα. Παλαιότερα κατέβαινε ο ΠΑΟΚ με τα διοικητικά προβλήματα στην Αθήνα. Έτρωγε 4-5. Τότε ναι. Ήταν κακή ομάδα, φτιάξτε ομάδα και τα λοιπά. Λες και θα φύτρωναν οι παίκτες, ας πούμε, ή απλήρωτοι θα παίζανε. Εδώ υπάρχει και μια... Μια πραγματικότητα είναι αυτή. Το δεύτερο είναι ότι προσπαθούν να καλλιεργήσουν και εκεί δεν πρέπει να τσιμπάει ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Να καλλιεργήσουν την εσωστρέφεια. Την αμφισβήτηση προς τη διοίκηση, την αμφισβήτηση προς τον πρόσωπο του προπονητή. Το οποίο είναι αδιανόητο. Δηλαδή είναι μια ομάδα που πάει αίτη, πάει τρένο. Ναι. Έτσι. Και επίσης, πλέον είμαστε σε μια κατάσταση που δεν αποτυπώνεται η αγωνιστική διαφορά στους βαθμολογικούς πίνακες. Τους βαθμολογικούς πίνακες κάνουν μια ρύθμιση της βαθμολογίας με διάφορες αποφάσεις εξωγηπεδικού χαρακτήρα και τα δύο στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι μόνο συν 6 μπροστά, ενώ στην πραγματικότητα είναι συν 8. Συν 8. Άρα και, το συν 8 αντιστοιχεί στην αγωνιστική ανωτερότητα του ΠΑΟΚ έναντι του δεύτερου. Ναι. Γεγονός. Μαθηματικά μιλάς. Αγωνιστικά αν το δούμε, ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο είναι συν 8. Γεγονός. Έπιασες μια άλλη παράμετρο που έχει να κάνει με την σχέση, την οικονομική των media, ωραία, και των ανθρώπων που διαχειρίζονται αυτά. Δηλαδή κάτι το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει, αλλά μόνο εμείς που είμαστε στον χώρο μπορούμε να το καταλάβουμε. Πόσο μεγάλο συμφέρον έχει κάποιος που είναι, έχει βάσει το λιγανοπαίδιο να μην φύγει από εκεί, ωραία, ο βασικός πρωταγωνιστής του προϊόντος. Ακριβώς, εντάξει. Η Ελλάδα είναι ένα ευρωκέφαλο κράτος, στην Αθήνα είναι ο μισός πληθυσμός της χώρας, τα συμφέροντα είναι τεράστια, η πελατεία είναι πολύ μεγάλη και υπάρχει ένα προϊόν που απευθύνεται σε αυτή την πελατεία. Ναι. Αν ανοίξει η ψαλίδα υπέρ του ΠΑΟΚ μιας ομάδας που είναι εκτός κέντρου, καταλαβαίνεις ότι η εσωστρέφεια εδώ πέρα θα είναι πολλαπλάσια σε σχέση με την εσωστρέφεια που αυτοί επιχειρούν να δημιουργήσουν στον οργανισμό ΠΑΟΚ. Για να το κάνουμε και πιο εικόνα το πράγμα στο κρατήριό μας, μπορεί μέχρι τώρα να αποφεύγεται διακριτικά από τους, από τα μίντια τέλος πάντων που πρόσκειται σε συγκεκριμένες ομάδες η αναφορά των λαθών των δικών τους, αλλά αν επί του αποτελέσματος τα λάθη αυτά, ωραία, σε συνδυασμό με την ικανότητα του ΠΑΟΚ τον στέψουν πρωταθλητή, αυτό το πράγμα θα γίνει συμπούμεραγκ σε αυτούς. Αυτό δεν εννοείς? Ακριβώς. Διότι αν ο ΠΑΟΚ ανοίξει την ψαλίδα σε σχέση με τις ομάδες του κέντρου, όπως έχουν μάθει οι οπαδοί, ας πούμε, συγκεκριμένων ομάδων, υπάρχουν και οπαδοί που είναι σχισμένοι στους τίτλους εδώ πέρα. Ναι. Δημιουργήθηκε μια γενιά οπαδών που ένα μέρος των φιλάθλων, δεν λέω ότι είναι όλοι, ένα μέρος των φιλάθλων, ο τίτλος με όποιο τρόπο
ας έρθει στην ομάδα μας. Είναι το επιχείρημα. Όπως έγραψε ο Κεφαλογιάννης την προηγούμενη εβδομάδα, δεν τους ενδιαφέρει αν τσαλακωθούν τίποτα. Δεν τους ενδιαφέρει το πώς. Αλλά μόνο το. Ναι, αλλά αυτό ξεκινάει από παράγοντες και αυτό επίσης έχει και προλαμβάνει και άλλες διαστάσεις. Δηλαδή το παιχνίδι που παίζει είναι συνολικό. Είναι και στο κομμάτι του ποδοσφαίρου και στο κομμάτι της πολιτικής και στο κομμάτι της οικονομίας. Πρέπει να το βλέπει κάποιος σφαιρικά. Ναι. Πρέπει να βλέπει κάποιος σφαιρικά όλη αυτή την πραγματικότητα. Αλλά, ξαναλέω, επειδή η πελατεία είναι μεγάλη, πώς αυτό το προϊόν εδώ κάτω θα στηριχθεί αν οι ομάδες της Αθήνας πήγαινουν για τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη θέση. Δεν έχουν μάθει να... Όταν έχουν μάθει να τσακώνονται για το πρωτάθλημα. Ναι. Είναι θέμα. Και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει τρομερά περιθώρια να αναπτυχθεί. Διότι, το έγραψα και χθες, φανταστείτε να πάει ο ΠΑΟΚ στο Champions League, να παίξει στους ομίλους, πόσα λεφτά θα επενδυθούν σε αυτήν την ομάδα όταν επενδύονται ήδη από τον Ιβάν Σαββίδη χωρίς να έχει βγει ο Πάκος ο Μιλούς Τσάντος Λίγκ. Και προσθέθεσαι ότι ετοιμάζεται για ένα νέο γήπεδο και φαντάζουν να υπάρχει αυτό, νέο γήπεδο, ακριβώς, επένδυση κτλ. Το γήπεδο είναι πόλος οικονομικής ανάπτυξης μιας ομάδας. Ξεκάθαρα. Δηλαδή οι μεγάλες ομάδες γίνονται και από τα μεγάλες ομάδες αγωνιστικά, δεν μιλάω. Mm-hmm. Γιατί εγώ έχω άλλη, για μένα οι μεγάλες ομάδες δεν είναι οι ομάδες βασιστήριμες. Ναι. Ας πούμε ο ΠΑΟΚ είναι τεράστια ομάδα γιατί είναι συν της άλλης και ομάδα που αναφέρεται σε ολόκληρη γεωγραφική περιφέρεια. Ναι. Έχει το αποτύπωμά της σε έναν τόπο. Αυτό. Ακριβώς. Εσύ πώς οδηγήθηκες στο να το γράψεις το χθεσινό? Το σκεφτόσουν καιρό ή υπήρξε κάτι το οποίο σε οδήγησε σε αυτό? Γιατί κατά τα ψέματα πολιτικό είναι το site, το αντικείμενό σου δεν είναι καθαρά αθλητικό. Ναι, σπανίως γράφουμε έτσι, κείμενα παρεμβατικά στο κομμάτι του ποδοσφαίρου. Αν και το ποδόσφαιρο για μένα είναι πολιτική, αλλά την άλλη συζήτηση. Ναι. Όμως είδαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρακολουθώντας το πώς εξελίσσονται τα πράγματα, μπορεί κάποιος να διακρίνει την προσπάθεια κάποιων να επαναλάβουν τα περσινά. Αυτό δεν μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Ας μιλήσουμε μηντιακά ως άνθρωποι των μίντια τέλος πάντων που τρεφόμαστε. Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρουν έτσι. Γι' αυτό λέω, ναι. Πέρσι ο ΠΑΟΚ έχασε το πρωτάθλημα με τον τρόπο που το έχασε και το είδε όλη η Ελλάδα. Ναι. Φέτος έχοντας ας πούμε αυτή την αντίληψη κάποιοι ότι εντάξει, ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά αυτό είναι περιστασιακό. Επιχειρούν τώρα να τον κοντίνουν, προσπαθώντας να δημιουργήσουν ας πούμε, την εντύπωση ότι το πρωτάθλημα αυτό είναι δοσμένο, το πρωτάθλημα αυτό είναι προϊόν συναλλαγής με την πολιτική εξουσία, το πρωτάθλημα αυτό είναι, θα είναι, μάλλον δεν το έχει πάρει ακόμα, θα είναι προϊόν ας πούμε της λειτουργίας παραγόντων που κινούνται εξωγητευτικά και όλα αυτά. Και στο τέλος θέλουν ουσιαστικά να εξομοιώσουν το ΠΑΟΚ με τους υπόλοιπους. Αχ, ξέρετε, όλοι είμαστε ίδιοι. Δεν είναι όλοι ίδιοι. Αναφέρθηκε σε αυτό το ενοχικό σύνδρομο που προσπαθούν να προκαλέσουν. Δηλαδή, ναι, γιατί ξέρεις, το ακούω, ας πούμε, τουλάχιστον στα ραδιόφωνα εδώ πέρα. Βγαίνουν άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι είναι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Και ακούω να λένε, δεν θέλω τέτοιο πρωτάθλημα. Καλά, κάτσε να το πάρει το ΠΑΟΚ. Και μετά. Έτσι. Και λοιπόν, είναι λες και αγνοούν ας πούμε, μια πραγματικότητα που δεν έχει προηγηθεί. Όχι, είναι... Λες και δεν ξέρουν τι συνέβαινε σε αυτή τη χώρα, ας πούμε. Και είναι και αδιανόητο το να είσαι ΠΑΟΚ και να τσιμπάς σε μια στιγμή προπαγάνδα που όλοι αντιλαμβανόμαστε ποια είναι η βάση της. Ναι, τώρα, δηλαδή. Ένα χέρι του Βιερίνια, δεν μπορείς. Δώσ' το, φίλε. Δώσ' το. Δεν σε ενδιαφέρει. Θα το γυρίσω μετά το παιχνίδι. Έχω γυρίσει κι άλλα. Να το εξισώσεις. Και σ' άλλα γήπεδα γίνανε διάφορα την ίδια αγωνιστική, ας πούμε, αλλά... Πώς εξηγείς το γεγονός ότι φύλλα της ΑΕΚ μπορεί να έχουν βασικό θέμα του Βιερίνια το χέρι, αγνοώντας όλα τα άλλα, και την ίδια μέρα που ο Ολυμπιακός έχει
δύο κραυγαλαίες περιπτώσεις στηρητικές υπέρ του να υπάρχει μια πολύ μικρή αναφορά με τεσσάρι γράμμα κάτω αριστερά στο πρωτοσέλιδο. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος, με τον ΠΑΟΚ ασχολούνται τώρα όλοι. Αυτή είναι η απάντηση. Ναι, αλλά για τους τύπους δεν θα έπρεπε, ξέρω εγώ, να βάλει ένα κοινό. Εντάξει, κοίτα, έχει δημιουργηθεί τώρα ένας άλλος ανταγωνισμός στα δύο τελευταία χρόνια ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ που έχει πολύ έντονα χαρακτηριστικά. Εντάξει, και το κομμάτι των του τύπου της ΑΕΚ θέλει να απαντήσει. Προφανώς στις κατηγορίες, ναι. Πολιτικά τι γίνεται? Έχουμε... Έχει βγει η χώρα από το μνημόνιο. Άντε, τώρα ουσιαστικά η χώρα είναι στην προεκλογική περίοδο. Αυτό βλέπω. Καλά, δεν μιλάμε για τις δημοτικές, γίνεται μακελιό, εντάξει. Έχω γνωρίσει 70 υποψηφίους δημάρχους της Θεσσαλονίκης. Ναι. Συγγνώμη. Έχω γνωρίσει 70 υποψηφίους δημάρχους της Θεσσαλονίκης μέχρι τώρα. Είμαι σε φοβερή φόρμα ο κλάδος εδώ του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ό,τι και να λέμε είναι λίγο, νομίζω ότι το κατέγραψες άψογα στο άρθρο σου. Μου έδωσες και μια ιδέα πραγματικά να πω αρκετά παιδιά του πολιτικού, όποτε έχουν τη διάθεση και όποτε έχουν τον χρόνο, να ασχοληθούν και αυτά, όλους τους ανθρώπους στα μίντια τους έχουμε ανάγκη ως παοξίδες και ως άνθρωποι που είμαστε στα μίντια, γιατί σε κάποια φάση θα νομίζουν όλοι ότι με αυτά που μας χρεώνουν ότι βιάζουμε παρθένες κάθε πρωί στην Αριστοτέλους, επειδή γράφουμε την αλφαβήτα. Και ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει το bullying που μπορεί να δέχεσαι εφόσον πάρεις θέση υπερ ΠΑΟΚ. Καλά, αυτό είναι... Ειδικά εσύ που είσαι στην Αθήνα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά και ξαναλέω και το ποδόσφαιρο είναι πολιτική. Ναι. Και το ποδόσφαιρο είναι οργανικό κομμάτι της κοινωνίας. Και συνδυάζεται με όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι ξεκομμένο. Το γνωρίζουμε όλοι. Γεγονός. Συνέχισε έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου εδώ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Εύχομαι να δοθεί ευκαιρία και αρκετές φορές να τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλά. Bye. Yeah. Ήταν ο Δημήτρης ο Μπεκιάρης, δημοσιογράφος του Περιοντίστα. .gr. Έγραψε ένα εκπληκτικό κείμενο για τα όσα συμβαίνουν γύρω από τον ΠΑΟΚ και την χυδαία προπαγάνδα εναντίον του όλο αυτό το διάστημα. Έχει μεγαλύτερη αξία η δική του τοποθέτηση, γιατί δεν είναι αθλητικογράφος, δεν είναι εμπλεκόμενος ρεπόρτερ, δεν είναι ηγέτης κάποιων project που ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ξαφνικά αισθάνθηκε την ανάγκη να το γράψει αυτό. Όχι ότι εμείς τα γράφουμε, είμαστε αλλιώς, απλά έχει μεγαλύτερη αξία αυτού, γιατί δεν ήταν υποχρεωμένος να το κάνει. Το αισθάνθηκε. Νομίζω και εμείς το αισθανόμαστε βασικά ότι το κάνουμε, αλλά εμάς είναι και η δουλειά μας. Ναι. Νομίζω ότι σε έκανε πραγματικά, διαβάζοντας το κείμενό του, να πεις ότι είναι ακριβώς αυτό που σκέφτομαι, αλλά επειδή είναι τόσο γρήγορη ρυθμή και είμαστε όλοι εμβρασμένοι αυτή τη στιγμή, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Δηλαδή, εγώ αυτό έπαθα. Ουσιαστικά είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι ακριβώς όλα όσα λέει τα έχουμε συνειδητοποιήσει. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Δεν έχουμε το καθαρό μυαλό εγώ από τα νεύρα αυτό, μου. Αυτό, ναι. Ωραία, να τα συνθέσω όλα μαζί. Ναι, και να τα βάλεις μια σειρά έτσι. Δηλαδή, όπως θα λέει. Η οικονομική υπόσταση της όλης κατάστασης. Δηλαδή, το ότι είμαι ρε φίλος Sport FM και αν ο ΠΑΟΚ πάρει το πρωτάθλημα και οι άλλοι παλεύουν για το 2-3-4. Τι θα πουλήσω. Εγώ χάνω ουσιαστικά από αυτό. Τι θα πουλήσω. Ναι. Θα μου πάρει τα κονδύλια ο Κόλκας στο ΠΑΟΚ 24 και στο Λίμπερο. Ωραία, έτσι σκέφτονται οι Αθηναίοι. Ναι, απλά είναι λίγο. Δεν είναι ποδοσφαιρικό. Δεν του ενδιαφέρει δημοσιογραφία, ρε. Δεν γράφουν τα. Ναι, δεν... απλά το έχουν πάει σε ένα βρώμικο επίπεδο. Δηλαδή είναι λίγο αλήθεια. Ναι, τώρα όταν γίνεται ο Βλάκας, ο ρεπόρτερ της ΣΑΕΚ, τώρα κάθεται και γράφει ό,τι να είναι. Αυτό, ξεφεύγει. Ναι. Πολύ. Και άμα πας και του κάνεις κανένα χουνέρι, θα σε τρέχουν μετά στις ενώσεις. Εδώ η ΕΣΥΕΑ χθες. Ωραία, είμαστε κατά των απολύσεων συναδέλφων. Μπορείς να βγάλεις μια ανακοίνωση απλή. Όχι να χρεώνεις οπαδούς για μια απόλυση. Ξέρεις εσύ, ρώτησες το Έθνος, αν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος δημοσιογραφικός που έφυγε ο Βαγγέλης ο Παπαδάκης από το Έθνος. Εγώ γιατί ξέρω άλλο πράγμα. Και γιατί το λες τόσο εύκολο. Σε ανακοίνωση επίσημη της ΕΣΥΕΑ, ποιοι είστε οι κριτές των πάντων. Κάνατε την ερευνά σας. Απολύθηκε λέει γιατί πίεσαν δημοσιογράφοι, οπαδοί. Για μένα έχουν πιέσει οπαδοί 755 φορές στον ΠΑΟΚ να πούμε και έχουν πει πράγματα και με ξεφωνήσουν στο Instagram και από εδώ και από εκεί. Δεν έχω απολυθεί ποτέ. Από κάπου. Για αυτόν τον λόγο.
Είπαμε κατά των απολύσεων. Οκ. Okay. Αλλά αν κάποιος μπορεί να μην μου κάνει τη δουλειά για να πάρω κάποιον άλλον που θα μου κάνει τη δουλειά, τι να κάνω, θα ρωτήσω εσένα ποιο θα διώξω, ποιο θα πάρω. Και θα κάνεις και πολιτική έμεινα ανακοίνωση. Η ΕΣΥΑ. Που έχουν μείνει στον δρόμο εκατοντάδες άνθρωποι. Εκατοντάδες άνθρωποι. Καπρίτσια, εντάξει. Εκατοντάδες. Και όμοιροι ακόμα άνθρωποι στο Μέγκα. Για παράδειγμα. Τι να συζητάμε τίποτα, τώρα. Τι να συζητάμε. Το που πήγε ο κλάδος και που έφτασε σε ποιο σημείο. Εξοργιστικά πράγματα. Για πράγματα στο Μέγκα, όλο το προηγούμενο διάστημα, δεν διάβαζε πουθενά Σταύρο και Αγάπη. Ποιο είχε το Μέγκα. Δηλαδή έκλεισε το Μέγκα. Ναι, έβγαλαν καμία ανακοίνωση. Να μην τσοδικό κιόλα για το Μέγκα. Δεν καμία... θυμάμαι. Νομίζω βγάλαν μία. Και να βγάλουν, εγώ δεν θυμάμαι να έγραφε μέσα Μαρινάκη, ποιοι άλλοι ήταν μέσα οι μέτοχοι. Και ούτε υπερασπιστή του Σαββίδη, αλλά που κοιτάνε το μυαλό τώρα. Πραγματικά δεν θέλουν να με υπερασπιστεί του Σαββίδη. Αλλά πήρε ένα μαγαζί σαν κατεμένο και έχει κάνει 150 προσλήψεις. Εντάξει, πληρώνεται κόσμος στην ώρα του. Έχουν αναμορφωθεί τα μέσα. Δεν είδα να βγάλετε μια ανακοίνωση μπράβο στην επιχειρηματία τη στιγμή που οι άλλοι στέλνουν κόσμο στον δρόμο. Θα μας κάνετε να φεύγουμε από ενώσεις και από δεξιά και από αριστερά και να μείνετε μόνοι σας που θα κάνετε και πολιτική όλη την ώρα. Καλά, μια επιχείρηση είναι. Δεν είναι δικαιούται να κάνει, να πάρει μια απόφαση για, για την επιχείρησή του. Όπως και να έχει. Αγάπη πολύ. Όχι, άμα είναι καταχρηστική, όχι. Δεν έχει δικαίωμα. Θα πρέπει να δώσει λόγο. Ναι, ωραία. Να δώσει λόγο. Αλλά, ναι, αλλά εδώ μιλάμε τώρα ότι υπάρχει μια πληροφορία. Από πού βγαίνει αυτή η πληροφόρηση, παιδιά. Υπάρχει μια θέση αμάβωση του επιχειρηματία. Δηλαδή ο επιχειρηματίας εκεί που είναι στο Ροστόφ, του είπανε πω φύγει σε ένα ραδιόφωνο κάτι παραδεί και τον κάνω, να τον κάτω, διώξε τον. Οκ, διώξε τον. Τι νομίζετε ότι είναι ο Σαββίδης, κανένας τραχανάς. Βάλε ένα πυρίχιο να τελειώνουμε με αυτούς. Κόλλησε η άλλη. Πλάκα έκανα με το τελευταίο, Αναστασία. Όλοι πόντι μαζί, μόνο στα εκτός έδρας. Έλειπες και δεν έπιασε. Το έβαλα με μισή καρδιά Στέργιου. Ναι, γιατί ήταν πολύ εύκολο το έργο. Στους 32, Σταύρο. Στους 32 όμως θα παίξει. Θα πάμε μέχρι τον Πακού. Λοιπόν, 10 εισιτήρια για το μάτς του ΠΑΟΚ με την ΠΑΤΕ. Μια και αναφερόμε στο Europa League την επόμενη Πέμπτη. FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Έχετε στείλει αρκετοί μηνύματα. Όχι πάρα πολύ είναι η αλήθεια. Στείλτε περισσότεροι. Δεν θα δίνουμε εισιτήρια μέχρι την άλλη Πέμπτη. Εντάξει, υπάρχει περιορισμός κάθε φορά που δίνουμε εισιτήρια λόγω των ημερομηνιών και πρέπει να δηλωθεί η ταυτότητα, το ΆΜΚΑ κτλ. Δίνουμε σήμερα πάντως 10 εισιτήρια για το μάτς με την ΠΑΤΕ. Θα δώσουμε και αύριο. Δεν ξέρω πόσα ακόμα. Διεκδικήστε λοιπόν ένα από τα 10 σημερινά. ΠΑΟΚ κενό ονοματεπώνυμο. Αφού βάλετε FM στην αρχή του μηνύματος, το στέλνετε στο 54526, κλήρωση λίγο πριν τις 2. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε εδώ. Είμαστε ΠΑΟΚ 24 στον Λίμπερο 107,4 μέσα στα Σταυροκόλκα. Στέργια Αναστασιάδη και Αγάπη Γαβριλίδου. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2. Θυμίζουμε ότι μπορείτε να διεκδικείτε εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΠΑΤΕ την επόμενη Πέμπτη, γράφοντας FM, αφήνοντας κενό, γράφοντας το ονοματεπώνυμό και το στέλνετε στο 54526. Η κλήρωση θα γίνει στις 2 παρα 5. Οπότε έχετε ακόμη ώρα για να διεκδικήσετε εισιτήρια. Θυμίζω ότι δεν θα δώσουμε για πολλές ημέρες ακόμα, καθώς υπάρχει ένας περιορισμός με τα ονόματα και με τα στοιχεία που πρέπει να δοθούν. Οπότε ουσιαστικά σήμερα και αύριο νομίζω έχετε τη δυνατότητα να διεκδικείτε εισιτήρια. Υπάρχει χρόνος να στείλετε και να μπείτε στην κλήρωση. Τώρα, να μπούμε λίγο στα πιο ποδοσφαιρικά. Η προπόνηση της ομάδας σήμερα ήταν στις 11. Στην μεσήβρια νομίζω τώρα θα έχει τελειώσει. Δύο είναι τα μικρά ερωτηματικά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Από τη μία, ο Πέλκας που είχε μία ίωση, ταλαιπωρείται τις τελευταίες ημέρες. Το είχε πει και ο Λουτσέσκο ότι ουσιαστικά στο μάτς με τη Λαμία έγινε αλλαγή γιατί δεν αισθάνονταν πολύ καλά. Ήταν φανερά, νομίζω, καταπονημένος από όλο αυτό. Ακόμη δεν έχει καταφέρει να προπονηθεί κανονικά και χθες προτιμήθηκε να μην πιεστεί πολύ και έμεινε στο γυμναστήριο περισσότερο. Και από την άλλη, Πασχαλάκης, ο οποίος προσπαθεί να το παλεύει να αναρρώσει μετά από το χτύπημα του Μπαράλες στο μάτς με τη Λαμία. Υπάρχει ένα ερωτηματικό αν θα είναι διαθέσιμο στην Κυριακή. Το παλεύει ο ίδιος, κάνει ειδικό πρόγραμμα, κάνει θεραπείες. Εντάξει, είναι και δυνατό παιδί γενικά. Η δική μου η αίσθηση και το δικό μου το ένστικτο. Νομίζω ότι θα είναι εντάξει. Και από τον ΠΑΟΚ βγαίνει μια αισιοδοξία ότι πηγαίνει καλά και αισθάνεται καλά. Και ο ίδιος αυτό που λέει είναι ότι το παλεύει και ότι ο πόνος σιγά σιγά σίγουρα υπάρχει ακόμα. Το λέει κιόλας. Αλλά σιγά σιγά το συνηθίζει, υποχωρεί, έχει κάνει κάποιες θεραπείες. Αλλά όχι ότι αν δεν τα καταφέρει, υπάρχει θέμα, εντάξει, υπάρχει ο Ρέι.
Καλά, ναι, μπορεί να ανταπεξέλθει, αλλά η δική μου αίσθηση είναι ότι ο Πασχαλάκης θα είναι κανονικά κάτω από τα δοκάρια το απόγευμα της Κυριακής με τη Λάρισα. Λογικά σε λίγο θα έχουμε ενημέρωση, προπόνηση. Ο Πασχαλάκης, ο οποίος έχει δύο αποκρούσεις, μία με τον, με τον Τουρίτσκοβιτς απέναντι στην Ξάνθη και μία στο φάουλ του Μπερτόλιο την περασμένη Δευτέρα, όπου κακά τα ψέματα κράτησε τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι και έπαιξε σημαντικό ρόλο για να κερδίσει η ομάδα τα δύο αυτά παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ να κρατάει το 0 παθητικό στη φάση που βρίσκεται τώρα. Ναι. Να βάζει πρώτος γκολ, βασικά, είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Γιατί κακά τα ψέματα, η πίεση του είναι τεράστια και δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει η ομάδα στο ενδεχόμενο να πιεστεί υπερβολικά. Ο Πασχαλάκης κάνει τη δουλειά του πάρα πολύ καλά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μα αυτό δεν είναι το ζητούμενο, να δίνει ο τερματοφύλακας βαθμούς. Δηλαδή να κάνει και μια απόκρουση πέρα από την εύκολη ή την αναμενόμενη. Ναι, δεν είναι. Στον ΠΑΟΚ δεν θα του κάτσουν πολλές φάσεις. Κοίταξε, μία με την Ξάνθη του έκατσε στο 0-0 και βγάζει το τετ-α-τετ. Ναι, άλλο λέω. Το... Ναι, δεν θα του κάτσουν πολλές φάσεις ένα παιχνίδι, ρε αγόρι μου. Δεν θα κάνει ένα αντίπαλο 25 τελικές. Θα του κάτσουν 3-4 τελικές που θα πρέπει να παρέμβει. Ωραία. Στη Λαμία παρενέβη. Στη Λαμία παρενέβη. Στο Καρυλάου παρενέβη. Στη Λαμία είναι η top απόκουση τη σεζόν. Από οποιονδήποτε. Δηλαδή, όποιο ξέρει μπάλα, καταλαβαίνει ότι έτσι όπως πέρασε η μπάλα από το τείχος, η δύναμη που πήγαινε και το σημείο που πήγαινε, είναι η πιο δύσκολη απόκριση που είχε γίνει ποτέ φέτος στο πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάποια άλλη που να μου κάνει τέτοια αίσθηση. Με τον Άρη έβγαλε το πέναλτι. Στο Καραϊσκάκι είχε επέμβαση στο τέλος. Ναι. Κράτησε την νίκη. Γενικότερα έχει δώσει βαθμούς όπως έχουν δώσει και άλλοι, αλλά είναι πολύ σημαντικό που ο ΠΑΟΚ στην παρούσα φάση έχει έναν τερματοφύλακα που του δίνει και βαθμούς. Την προηγούμενη Πέμπτη ο Πασχαλάκης έγινε θέμα και στο, από την UEFA και μάλιστα και τη Δευτέρα. Είχε νέο ποστάρισμα η UEFA που μιλούσε για απόκριση. Και το βγάζει του, αυτό που βγάζει του Λόφτου Τσίκ είναι εκπληκτική απόκριση. Ναι. Καλά, το σουτ είναι απίστευτο. Και πραγματικά και η UEFA έκανε λόγο για απόκριση παγκόσμιας κλάσης. Εντάξει, δεν είναι λίγο αυτό, σίγουρα. Και είναι και για τον ίδιο καλό, γιατί έχει ψυχολογία. Και νομίζω ότι ο Πασχαλάκης είναι πολύ. Όλοι οι τερματοφύλακες, αλλά και ο Πασχαλάκης ένα παραπάνω φαίνεται ότι είναι πολύ παίχτης ψυχολογίας. Δηλαδή, αν κάνει μια καλή απόκριση, του πάει καλά και το μάτς μετά. Βασικά, το Πασχαλάκη πρέπει να το ζεστάνει. Ναι. Αν τον ζεστάνεις, μετά μην τον φοβάσεις. Όταν είναι κρύος είναι επίφοβος και γενικά τώρα έχει βρει και ψυχολογία, είναι καλά. Και αυτό είναι, το ματιάσουμε. Ότι είναι καλό που έχει αφήσει στην άκρη την κακή υπεροψία που έδειξε στο ξεκίνημα της χρονιάς. Ναι, δεν είχε καλό ξεκίνημα. Είδε λίγο χαβαλέ, λίγο ότι εντάξει. Όχι, δεν το είδε χαβαλέ, μην τον αδικούμε. Απλά δεν είχε την εμπειρία της συνέχειας σε μια τέτοια απόδοση σαν την περσινή. Καταλαβαίνει ο άνθρωπος μεγαλώνοντας, όλοι οι αθλητές το καταλαβαίνουν αυτό, θεματοφύλακες λίγο πιο μεγάλη σε ηλικία, ότι για να είσαι συνεχώς σε ένα επίπεδο πρέπει να έχεις και την κλασική λειτουργία αυτή που πρέπει να έχεις, να είσαι συγκεντρωμένος στο 100% και ότι χωρίς δουλειά δεν μπορείς να έχεις συνέχεια. Εντάξει, όχι ότι δεν δούλευε, σαν να μην ήταν συγκεντρωμένος. Μερικές φορές νομίζω ότι είχα την αίσθηση ότι πήγαινε να κάνει κάτι πιο απλό, λίγο πιο εξειδικευμένα και το έχανε λίγο. Ναι. Το κάνει ενώ με τώρα το έχει μετριάσει κάπως. Το έχει, όπως και να είναι, είναι. Έτσι είναι. Αλλά το φαίνει στα μέτρα του εκεί που πρέπει για να είναι για την ομάδα σωστός. Θα δούμε λοιπόν και τα επόμενα λεπτά. Δεν έχουμε άλλη σημερινή. Σαν σήμερα είναι το παιχνίδι, εντάξει. Δεν μπορείτε του Άρη, θυμίζετε. Όχι, ρε φίλε, εντάξει, κάτσε. Είναι η μεγαλύτερη ήττα στην ιστορία του Ολυμπιακού από τον ΠΑΟΚ. Το 6-1 στις Σέρες 6 Δεκεμβρίου του 87. Δεν ξέρω αν ήσουν μέσα ή όχι. Το συγκεκριμένο γήπεδο που χωρούσε 85.000 κόσμο. Κοίταξε, έχει σίγουρα 20.000 και... την ημέρα. Εντάξει, 15.000 ήταν τότε η χωρητικότητα του Δημοτικού Σταδίου Σερών. Απέναντι, χωρίς καρεκλάκια. Ναι, απέναντι, χωρίς καρεκλάκια τότε. Αλλά νομίζω 20.000 είχε σίγουρα. Βλέπεις γήπεδο από το σπίτι. Όχι. Στο δεύτερο είναι. Καλά, χαζί είστε το δεύτερο που καταγοράσατε. Με γήπεδο απέναντι. Βλέπεις τι, το απ' έξω. Όχι, βλέπω κερκίδες. Κερκίδες δείξε. Πότε μου το έχεις δείξει. Αυτό που έχω κάνει σε Σέρες, αγάπη, το ξέρεις. Τι έχεις κάνει σε Σέρες, Σταύρο. Σε ένα φιλικό, νομίζω, δεν ξέρω ότι έχουν γίνει δημοσιογραφικά απέναντι. Και θυμάμαι ότι είχε κάτι λίγες θέσεις. Στα πάνω τα επίσημα, κάτι ναι, κουβούκλια. Κάτι κουβούκλια, κάτι λαμαρίνες. Ανεβαίνω εκεί που είναι τηλεόραση. Ψάχνω ένα χώρο να κουμπίσω την υπολογιστή. Ναι. Ωραία. Δεν έχει. Και βλέπω την κάμερα του offside πάνω στη σκεπή. Ναι, όντως. Ξεκινάω, περπατώ πάνω στη σκεπή.
Και γυρνά, με παίρνει τον Πατσόκο τηλέφωνο. Ρίκος. Με παίρνει ο Ρίκος τηλέφωνο. Ωραία, κοιτάω το τηλέφωνο, τη σκούνω, έλα ρε. Μου λέει, κοίτα δεξιά σου. Και γυρνάω και βλέπω, έχω χτίσει όλο κέντρο για δημοσιογραφικά απέναντι. Ωραία, και βλέπω κάποια 30 χέρια έτσι, χρακ. Στα οποία δημοσιογραφικά είναι φοβερή η πρόβλημα. Δεν πρέπει να το σκεπεί, ρε. Το θεώρησες τόσο φυσιολογικό. Φυσιολογικό, σε ένα ελληνικό γήπεδο να πάω να αλλάξω κάπου σε σκεπή. Και μετά βγήκες από εκεί, έκανες τον γύρο του γηπέδου, μπήκες στο σχολείο, ναι, μπήκες, ναι, στην αυλή, πήδηξα, ανέβηκες στα σκαλάκια, μιλάμε οι άνθρωποι που το κατασκεύασαν, μπράβο τους. Να μπαίνεις από το σχολείο, να βγαίνεις άλλη πόρτα, να ανεβαίνεις σκαλάκια, να βγαίνεις. Εγώ αν ήμουν, θα σε είχα πει να ανέβει σκεπή και μετά σε έπαιρνα τηλέφωνο. Στη σκεπή ήμουν, σου λέω, ρε. Στη σκεπή με πήρε τηλέφωνο. Μπράβο τον Ερίκο, συμφωνώ μαζί του. Πολύ καλό. Το ιστορικό γήπεδο των Σελών, όπου πάω και έρχεσαι 6 γκολ, σαν χθες θυμάμαι. Είσαι στο γήπεδο. Ένας από τους 85.000 που δεν ήμουνα. Και εκεί όλοι τότε λένε ότι ήμουν στο γήπεδο. Έβρεχε κιόλα. Εσύ τέτοιο. Όχι. 7 χρονών ήμουν. Εντάξει, πλέον. Απέναντι έμενες, Ρεζόν. Απέναντι έμενες. Γιατί δεν πήγες. Δεν με πήγανε γι' αυτό. Απέναντι ήσουν. Ναι, δεν με πήγανε. Μόνο να πάω 7 χρονών. 7 χρονών, γιατί να πάω στο γήπεδο μόνο. Μόνο μου. Είναι 7 χρονών να πάει στο γήπεδο, ρε, μόνο του. Εμείς μόνοι μας πηγαίναμε στο γήπεδο. Εσύ, ποιο είσαι. 7 χρονών. Τα τσακαλάκια με τα BMX πηγαίναμε. Άντε, 9 να ήμασταν, όχι 7. 9. Όλοι ήταν 7 χρονών. BMX. Ο πρώτος που πήρε BMX στη Σταυρούπολη πρέπει να ήταν, φίλε, γιος πρέσβη. Έτσι τον αντιμετώπιζε η τοπική κοινωνία. Με το μαξιλαράκι εκεί στη μέση. Μαξιλαράκι σε ποδήλατο. Τι ωραία ποδήλατα, φίλε. Πού να τα ξέρεις αυτά, αγάπη. Αγέννητη ήσουν. Ούτως ιδέα δεν υπήρχε εκείνη την περίοδο. Μαξιλαράκι. Τέλος πάντων, συνεχίζει την προετοιμασία για την Λάρισα. Θα έρθει Κουγιάς. Τον περιμένουμε. Εννοείται. Είναι καλεσμένος και στο Camp Nou, έμαθα. Ο Κουγιάς είναι παντού βασικά τις τελευταίες ημέρες. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν θα είναι πολύ περίεργο να είναι και εκεί. Αν γίνει το μάτς. Γιατί όπως σωστά είπε, Στέργιο, οι ατυχίες είναι η μία μετά την άλλη. Τι μπορεί να γίνει στον Μπερναμπέου και να μην γίνει το μάτς. Διάβαζα χθες, έχουν κάνει μία σύλληψη μετά από 20 μέρες στην Αργεντινή, έναν οπαδό της River. Ο οποίος άλλαξε, όσον από τις 20 μέρες κουρεύτηκε, ξυρίστηκε, άλλαξε όλο. Το μαλλί είναι εντελώς διαφορετικό, μόνο που δεν το έβαψε. Έγινε άλλος άνθρωπος, δεν τον αναγνωρίζεις κανονικά. Έτσι δουλεύουν και δεν είναι χαζί. Δεν είναι, δεν να βάλουμε τα ίδια ρούχα που κάνετε πίσω από την ημέρα στη δουλειά. Πώς, δεν είναι μόνο τα ρούχα, ρε. Σου λέω, άλλαξε τα πάντα πάνω του. Μόνο πλαστική δεν έκανε, τα μούτρα. Και πώς το πιάσανε. Δεν ξέρω, δεν έλεγε. Έλεγε ότι είναι η πρώτη, η μία σύλληψη κάνανε μετά από 20 μέρες. Αυτός είναι, δεν πέτυχαν όλο αυτό που έκανε. Τι έκανε αυτός. Ήταν από τους πιο σκληροπυρηνικούς από ό,τι κατάλαβα εκείνη τη μέρα. Υπήρχε και βίντεο που μεγαλύτερη φαινόταν... επιτυχία από τα τζάμια δηλαδή. Ναι, μάλλον τους πέτυχε κάτι σωστά. Ναι, ήταν ο πιο εύστοχος συνελήφθη. Ναι. Όσοι θελήσουν να δουν εκτός σπιτιού τους το παιχνίδι, με παρέα, τους βλέπω δύσκολα γιατί θα είναι η έκτη φορά που θα πούνε στο έτερο νήμιση. Πάνω εδώ το Boca River. Δηλαδή και άσχετη να είναι άλλη. Ρε φίλε, 6 φορές. Κάτσε. Στο μεταξύ θα ξεκινήσουν όλοι να μαλώνουν πάλι social media. River από πόλη... μικρό παιδί, Boca από μικρό παιδί. Η πόλη έχει, ναι, ξαφνικά έχει... γίνανε όλοι οπαδοί. Έχει ροπή στο. Πιο λίγο μπορεί να μαλώνει στην Αργεντινή. Θα ξεκινήσουν από σήμερα, πιστεύω. Κανονικά. Φαντάζεσαι να σπάσει κανένα λεωφορείο το ΟΑΣΤ που πηγαίνει. Μόνο αυτό δεν έχουμε δει. Ο παδό τη Boca που πηγαίνει. Καυγά σε μαγαζί, ο παδί τη River και τη Μπόκα. Αυτό που στο Παναθηναϊκό άρεσε ένα στην Καβάλα, πήρε την καραμπίνα και πυροβολούσε το είδατε, είναι τρόλ. Τι έκανε. Αγανάξει την κουβέντα για τα πέναλτι, ναι, γιατί ναι. Είδα το μέλλον να έρχεται, τίποτα άλλο. Ναι. Ωραία. Και πήρε μια καραμπίνα, έφυγε από το καφενείο και γύρισε με καραμπίνα και πυροβολούσε. Τέσσερι τραυματίε και τέτοια τώρα. Φαντάζομαι όταν θα έφευγε, θα αντιμετώπισε. Τι χλεύει. Δοκιμασίες, τι χλεύει και όταν λέει. Σήκω φύγε, τι να πεις, έτσι φύγε. Άντε, βλάκα. Εσείς που τότε, ναι. Όταν δεν μπορείς να μιλείς, φεύγεις, βλάκα, άντε βλάκα και με το που γύρισε. Όχι, δεν εννοούσα κάτι. Όχι, κράτα το θυμό σου. Κράτα το σταυρό σου. Πώς το λένε, είναι από αυτούς που φορτώνουν πηγαίνοντας. Δηλαδή έφυγε, νευρίασε. Δεν είπε πάω να πάρω την καραμπίνα και έρχομαι. Αλλά όσο το σκεφτότανε. Ο Γιάννης ήταν έτσι. Δεν ευρίαζε εκείνη την ώρα, αλλά ήταν καλύτερα να ευρίασε εκείνη την ώρα. Ναι. Γιατί αν ευρίαζε μεταφόρτωσης, δεν ήταν ελεγχόμενη η κατάσταση. Ναι, το είχε μελετήσει. Δεν είναι σωστό, παιδιά, να διαφωνούμε. Όχι. Στο καφενείο και γυρνάμε με την καραμπίνα να πυροβολάμε κόσμο. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Σας. Μπορεί να ακούγεται να το περνάμε λίγο χαλαρά, αλλά δεν είναι σωστό.
Εντάξει, στο τσακίρι και έφερε παιδί μου, πάρε το πιατάκι με τα λουκάνικα που έχουν στα καφενεία, ρίξ το κάτω. Ναι. Κάντο σταματά αυτό, μην πα σπίτι να πάρει το κινητικό. Ναι. Ούτε να βάλει τη γυναίκα σου, γιατί μία είπε στην τηλεόραση ότι όλε έχουμε φάει από μια μπάτσα. Ούτε αυτό να το κάνει. Εντάξει. Όπω ο μεγάλο Θέμη Αδαμαντήτη τι είπε, όταν το ρώτησε να χτυπάει τη γυναίκα του. Κάτσε, πριν το συζητούσαν. Όχι πολύ. Θέμησε. Πονάμε όσα αγαπάμε και τα λοιπά. Ναι. Μαλίθε λαϊνή. Θέμη, χτυπάτε τη γυναίκα σας. Όχι πολύ. Δεν το Θέμη. Όχι πολύ. Δεν το έχεις για... Τι δεν το έχεις. Το με ευτείτε τη διπλανή άρπαζε. Πλάκα μας κάνεις. Δεν το έχεις, τι δεν το έχεις. Όχι πολύ. Αυτό τι κρύβει. Ότι θα ήθελα παραπάνω... Ή ότι έχω και τύψη. Αισθάνομαι ότι ήταν λίγο αυτό που προσέφερα. Κακό. Κακό. Ναι. Κακό. Δεν υιοθετούμε. Καταδικάζουμε. Αγάπη, αν δεν καταδίκασες και εσύ σε αυτό το στούντιο, θα ήταν λίγο πρόβλημα. Students Day. Ναι, ρε φίλε. Στο μπάσκετ. Είσαι φοιτητής ή μαθητής, δίνεις το πάσο εκεί στα παιδιά, στις κοπέλες στο παλατάκι. 2 ευρώ το εισιτήριο. Καλή κίνηση. Γιατί μην κοιτάς έτσι, ρε φίλε. Σκέφτομαι πόσους φίλους έχω. Έχει φοιτητής να πάρει τα βιβλία για το πανεπιστήμιο, αυτό και τα λοιπά. Δεν έχει λεφτά. Θέλει να δει το πάω και Βενέτσια. Ματσάρα. Με το φοιτητικό. Που πολλοί το κρατάνε και 34 χρόνια αφού έχουν τελειώσει. Α, δεν ακυρώνεται αυτομάτως. Κανονικά πρέπει να το επιστρέψει. Αλλά πολλοί ξεχνάνε να πάνε να το επιστρέψουν. Πού να τα βγει τώρα. Ναι, οπότε πα το δείχνει μετά από 10 χρόνια. Ο ίδιο είσαι, θα σε πούνε, όχι. Είμαι αιώνιο φοιτητή, θα πει. Δεν τελείωσε. Σιγά μη ρωτήσει ο άλλος την είσοδο τώρα ποια παραδείγματα πέρασες και τι έκανες. Ποιον είσαι καθηγητή. Μένει ο άλλος. Ναι. Εκεί τα τελείωσες. Εκεί έκανε κεφαλικά κύτταρα, όχι. Πόσα χρωστάς. 2.000. Όχι, μαθήματα νόφιλε. 2 ευρώ λοιπόν το εισιτήριο για το ΠΑΟΚ Βενέτσια. Για θα είναι ωραίο παιχνίδι, αν ευπλάκεις. Όντως θα είναι ωραίο παιχνίδι. Αν και καιρό έχουμε ακούσει για την ομάδα μπάσκετ. Τι κάνουν τα παιδιά. Ο ΠΑΟΚ παίζει το Σάββατο. Το μεσημέρι, πού? Αν θυμάμαι κατά 3.30 στο Λαύριο. Είναι και μεσημέρι, ρε Σταύρο, δηλαδή. Τα μεσημεριανά. Δεν μας ταιριάζει. Από τώρα και μεσημέρι. Δεν καλό το Λαύριο φέτος, αλλά έχουν 4 πάνω. 4 πάνω! Είναι άσχετο με το ραδιόφωνο αυτό που είπα. Ναι. Ωραίο είναι και με. Ναι, έχω μοιράσει, οπότε κάνετε μαλακία. Παλιά μα φαίνεται ωραία. Εδώ, τώρα κατάλαβες, έχει... ναι. Και με δύο μπορεί να έτσι. Και με δύο, ναι. Και με δύο. Προβλέπουμε τη βλακία σας πλέον σε αυτό το πρόγραμμα. Δεν είναι. Και τρία, και τρία. Θα μας ζητήσει όλα. Λοιπόν, τι λέγαμε. Κόσμο δεν καταλάβει. Βγήκαμε εκτός ρυθμού, η διακοπή δεν μας έκανε καλό. Ήταν νωρίς μεσημέρι. Θα κερδίσουμε. Γκος έχω. Δεν τους βλέπω. Έχει και μικρό προβλήματα βέβαια. Έχει ένα θέμα με τον Κόνιαρη, ένα θέμα με τον Γκάρετ, αν θυμάμαι καλά. Και, όχι, ο Γκάρετ μπήκε χθες, ο Κόνιαρης είναι και ο Μορέιρα που επιστρέφει σήμερα. Ποιον κερδίσαμε τελευταία? Τελευταίο παιχνίδι. Τον Άρη. Το Άρη ήταν τελευταίο. Α, ναι, ο Άρη ήταν τελευταίο. Το έχουμε ξεχάσει. Πέρασε τους χρόνους. Η άλλη επικράτηση επί του Άρη. Ναι. Και ήμασταν και στο κήπεδο και τίποτα. Ναι, ήμασταν όλοι εκεί πέρα. Καλή είναι η ομάδα. Λεφτά δεν έχει. Γι' αυτό, παιδιά, στο γηπεδάκι, όχι του Λαυρίου, μετά με τη Βενέτσια, αφήστε τα 2 ευρώ και δώστε κανένα φράγκο κανονικό. 5. Έχει και 5 ευρώ. Έχει 5 και 10 έχει, δώστε κανονικά. Και να μην ξαναβάλουμε το παιδάκι που έβαλε 5-5 βολές, εντάξει. Το παιδί θαύμα. Νομίζω πρέπει να έχει φωτογραφία σε κάθε είσοδο. Όπως κοιτάνε. Όπως η Ευρωλίγκα του Δημήτρη Γιανακόπουλου. Εκείνη η άμορφη στιγμή για ένα συγκριτά που δώσαν τη φωτογραφία του Γιανακόπουλου. Να μην τον βάλει στο ΆΚΑ. Και να περάσει και να είναι κανένα δεν ξέρει. Να πει, συγγνώμη κύριε, εσείς είστε αυτός. Απαγορεύεται να μπείτε. Ένα πόδι βρέθηκε στο μάτι, ένα στο φρύδι. Προσεκουρεμένο ήταν ο Γιανακόπουλος. Ωραίο κούρεμα έκανε. Και αν θέλει ο κουρέας, σας κάνει και αλλιώς. Ναι. Σιγά. Έλα. Έτσι λοιπόν, χαρτάκι με φωτογραφία του παιδιού που έβαλε 5 στις 5 και μας ψήρισε 50 ευρώ την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Δηλαδή 5 εισιτήρια, Σταύρο, και αγάπη. Μείον 5 εισιτήρια. Μείον 5 εισιτήρια. Καλό είναι να μην σουτάρει ξανά βολές. Καλό είναι τα παιδιά μας να το μιμηθούν στην ευστοχία. Αν και έχει βελτιωθεί η κατάσταση τους τελευταίους μήνες. Θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια οι βολές 5 στις 18 και 10 στις 32. Εντάξει, θα δούμε τι θα κάνει και η ομάδα μπάσκετ που δεν έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το διάστημα, μόνο προπονήσεις. Θα μπούμε σιγά σιγά στο κλίμα.
Μετά το διάλειμμα θα αναφερθούμε και στο βολή και στην νίκη. Βάλσαμο. Νίκη βάλσαμο. Νίκη βάλσαμο. Στην ψυχολογική νίκη αυτή. Στην ψυχολογική νίκη. Στην ηθική νίκη. Ναι, ναι, ναι. Στην ψυχολογική νίκη. Τα παιδιά γλίτωσαν το ταξίδι στη Σιβηρία με τον υπερσιβηρικό. Ναι. Αυτή την εμπειρία ζωής. Αυτό λέγαμε χθες με την αγάπη. Δύο βαγόνια για τα παιδιά μας. Μασέρ και τα λοιπά προπονητές. 4-5 μέρες είναι. Υπερσιβηρικό. Ωραία εποχή. Εμπειρία ζωής. Το χαρακτηρίζουν όσοι έχουν πάει. Εμπειρία ζωής. Έχουν κάνει τον υπερσιβηρικό. Απλά πολλοί που πήγαν δεν γύρισαν. Εντάξει. Εκεί στα γκούλαγκ λίγο είχαν ένα θεματάκι. Δεν θα πάνε τα παιδιά μας στη Σιβηρία. Θα μας τα πει ο Ραφαήλ μετά το διάλειμμα. Πάμε χορηγούς. Λοιπόν, αφού πω πρώτα ότι δίνουμε 10 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Μπάτε την επόμενη Πέμπτη, FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Η κλήρωση λίγα λεπτά πριν τις 2, οπότε έχετε ακόμα 25 λεπτά τουλάχιστον για να στέλνετε μηνύματα. Για το παιχνίδι, ξαναλέω, ΠΑΟΚ Μπάτε την ερχόμενη Πέμπτη το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε να πούμε στην τελική ευθεία να σχολιάσουμε τη χθεσινή νίκη αλλά και τον αποκλεισμό της ομάδας Βολή. Εδώ είμαστε ΠΑΟΚ 24 στον Λίμπερ 107,4. Θυμίζουμε ότι έχετε ακόμη περίπου 15-16 λεπτά για να διεκδικείτε εισιτήριο για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπάτε την επόμενη Πέμπτη. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54526. Είναι τα τελευταία εισιτήρια που δίνουμε, από τα τελευταία μάλλον. Θα δώσουμε και αύριο. Οπότε είναι ευκαιρία να διεκδικήσετε από σήμερα τη θέση σας στην Τούμπα και να την έχετε και σίγουρη. Θα πάμε τώρα στο βόλεϊ που είχε χθες αγώνα. Κέρδισε μεν, αλλά δεν πήρε την πρόκριση. Ο ΠΑΟΚ ήθελε νίκη με 3-0 ή 3-1 για να πάει στο χρυσό σετ. Δεν τα κατάφερε, κέρδισε με 3-2 και αποχαιρέτησε το ΣΕΒ πρόωρα σχετικά. Μετά από τους αγώνες με την Όλστιν. Θα πάμε τώρα σε έναν από τους πρωταγωνιστές του χθεσινού αγώνα να μας πει πώς το έζησε, φυσικά καλύτερα από πιο μέσα, και τι περιμένουμε στη συνέχεια. Καλησπέρα Τάσο, έχουμε τον Τάσο Γάτσι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πώς είσαι, τι γίνεται, πώς είσαι μετά από το χθεσινό? Μετά το χθεσινό υπάρχει μια στεναχώρια, όπως είναι φυσικό. Βέβαια δεν μπορούμε να μείνουμε πολύ σε αυτό, γιατί έχουμε πολλά παιχνίδια συνεχόμενα και επόμενους στόχους. Τάσο, και από το 3-2 και γενικότερα από την εικόνα του αγώνα, πολλοί είπαν ότι ο ΠΑΟΚ ήταν ένα τσακ από το να πετύχει το στόχο του για να πάρει την πρόκριση, αλλά δεν τα κατάφερε. Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι δεν τα κατάφερε? Ένα τσακ ήμασταν και στην Πολωνία για να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο από το αποτέλεσμα που είχαμε εκεί. Mm-hmm. Ένα τσακ ήμασταν και εδώ. Παίξαμε έναν αρκετά καλό αντίπαλο, μας πίεσαν αρκετά. Δυστυχώς δεν το καταφέραμε να πάμε στο χρυσό σετ για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Τώρα οι λόγοι, άμα με ρωτάς για αγωνιστικούς λόγους και τα λοιπά, αυτό είναι κάτι που θα το δει το προπονητικό επιτελείο. Ενώ η ομάδα ξεκινάει καλά στο πρώτο σετ, στο δεύτερο δεν ξέρω αν συμφωνήσει ή όχι, το χάνει με κάτω τα χέρια περίπου, με 17-25. Τι συνέβη στο δεύτερο σετ, υπάρχει εξήγηση? Το μόνο που μπορώ να πω εγώ όπως είδα στο παιχνίδι ήταν την Πολωνία αρκετά ανεβασμένη, πήγε πιο δυναμικά, μας πίεσανε από το σερβίς, κάνανε μια διαφορά στην αρχή και στο βόλεϊ άμα ανοίξει η ψαλίδα στο σκορ είναι αρκετά δύσκολο να επανέλθεις. Βέβαια δεν το αφήσαμε το σετ, το παλέψαμε και προσπαθήσαμε να το πλησιάσουμε. Αυτή η πορεία στην Ευρώπη με το Champions League, με το ΣΕΒ, τι γεύση αφήνει στην ομάδα? Αφήνει μια... Αν θέλουμε να το συνοψίσουμε. Ναι, αφήνει μια πικρία. Είναι κρίμα, γιατί μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο και να προχωρήσουμε πιο κάτω. Θα μπορέσει τώρα η ομάδα να φορμαριστεί όσο γίνεται πιο γρήγορα και να αποκτήσει την ομοιογένεια χωρίς να έχει διπλά παιχνίδια? Θέλω να πιστεύω πως ναι, γιατί από τον Οκτώβριο είχαμε ξεκινήσει με διπλά παιχνίδια, με μια νέα ομάδα που είμαστε. Πιστεύω πως θα δεθεί ακόμα περισσότερο, που θα μας λείψουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και θα πάμε καλύτερα. Τώρα έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για το League Cup, ένα αγώνα νοκάουτ, και θα κοιτάξουμε μόνο εκείνο.
μπορούμε να πούμε σε τι βαθμό ετοιμότητα είναι η ομάδα. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο να το συνοψίσουμε σε μία πρόταση, αλλά είναι στο 50% θεωρείς, στο 60, στο 70, είναι στο 30. Γιατί είναι μια ομάδα, είστε μια ομάδα με πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες. Αυτό το βλέπουμε όλοι, το καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά καταλαβαίνουμε επίσης, φαντάζομαι και εσείς και προπονητής, ότι ακόμα στο παρκέ δεν έχετε βγάλει στο Taraflex την ποιότητα αυτή και την ομοιογένεια και τη δυναμική που μπορείτε να βγάλετε, έτσι δεν είναι? Έτσι, έτσι είναι. Πιστεύω πως θα βγει αυτή η ομοιογένεια και η ομάδα θα πάει αρκετά καλά στη συνέχεια. Τώρα το βαθμό ετοιμότητας που με ρωτάς είναι λίγο δύσκολο να στο απαντήσω. Είμαστε αρκετά καλά και μέσα στα Χριστούγεννα που έχουμε και ένα μεγάλο κενό διάστημα θα δεθούμε ακόμα περισσότερο και θα ετοιμαστούμε για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Με την Ευρώπη πλέον να είναι εκτός κάδρου, ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας, με τι θα είστε ευχαριστημένοι στο τέλος της σεζόν ή ακόμα κάδρου, δεν έχετε φτάσει σε βαθμό που να οριοθετούμε στόχους? Οι στόχοι τους έχει οριοθετήσει και η διοίκηση, είναι League Cup, κύπελο και πρωτάθλημα. Το κυριότερο στόχο είναι το πρωτάθλημα. Ναι. Ωραία. Τάσο, νομίζω ότι έδωσες έτσι ένα στίγμα από την ομάδα. Νομίζω ότι με το υλικό που έχει αυτός ο ΠΑΟΚ, η επιτυχία ή τουλάχιστον η καλύτερη εικόνα είναι δεδομένη. Απλά συμφωνώ και εγώ και μας το είχε πει νομίζω εδώ και ο Νικήτας ο Εφρεμίδης και γενικότερα όσοι έχουμε φιλοξενήσει από το τμήμα, ότι πολύ σύντομα θα δούμε τον ΠΑΟΚ που όλοι θέλουμε και εσείς πάνω απ' όλα περιμένετε. Εννοείται. Αυτό περιμένουμε κι εμείς και με τη βοήθεια του κόσμου δίπλα μας θα είμαστε ακόμα πιο δυνατοί. Τάσο, το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό κάτι τελευταίο είναι ένα είδος πρόκλησης για εσάς, ένα crash test, μια ευκαιρία για απαντήσεις? Πώς το αντιμετωπίζετε ή απλά θέλετε την πρόκριση στον επόμενο γύρο του League Cup? Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είναι, το βλέπουμε όπως το βλέπουμε με όλα τα παιχνίδια. Είναι σαν τελικός γιατί είναι νοκάουτ παιχνίδι και θέλουμε να πάρουμε την πρόκριση. Είναι ένα από τα δυσκολότερα παιχνίδια του πρωταθλήματός μας θα είναι, πιστεύω. Η εικόνα από τον Ολυμπιακό ποια είναι, έχοντας ζήσει φαντάζομαι, αν όχι όλα, πάρα πολλά παιχνίδια, είναι και αυτή σε φάση να βρουν την ομοιογένεια ή θεωρείς ότι είναι λίγο πιο μπροστά από εμάς? Έτσι πιστεύω και ο Ολυμπιακός είναι περίπου στην ίδια φάση με εμάς. Ψάχνει να βρει δηλαδή ρυθμό και ομοιογένεια και δυναμική. Πιστεύω πως ψάχνει να βρει και τα πατήματά του και ο Ολυμπιακός, αν και είναι, έχει κάποιους πιο παλιούς παίχτες από πέρσι μαζί. Θα είναι, Δάσο, η ιστορία ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, θεωρείς φέτος, ή βλέπεις και κάποια άλλη ομάδα που μπορεί να μπει στο κάδρο για τίτλους? ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, τη ΣΥΡΟ έχουμε δει αρκετά δυναμικά. Τώρα θα δείξει, γιατί είναι ένα περίεργο πρωτάθλημα φέτος. Με πολλές ομάδες που έχουν κάνει ζημιές. Μάλιστα. Εμείς να σου ευχηθούμε να έχεις και την υγεία σου και όλα τα παιδιά φυσικά και να βρείτε τα πατήματά σας όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί όντως αυτή η ομάδα έχει να δώσει πολλά στον ΠΑΟΚ νομίζω. Και σε πρωτάθλημα και σε κύπελλο και γεροί να είστε του χρόνου στην Ευρώπη να καταφέρετε αυτό που δεν καταφέρετε φέτος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ήταν λοιπόν ο Τάσος Γάτσης, ο οποίος έδωσε το στίγμα του για το πώς έζησαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ τη χθεσινή νίκη που δυστυχώς δεν έφερε πρόκριση, έφερε αποκλεισμό. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ κάλλιστα να πάει το παιχνίδι στο χρυσό σετ, αλλά το δεύτερο σετ ήταν καθοριστικό, το έχασε σχεδόν αμαχητή με 17-25. Δεν μπόρεσε η ομάδα να βγάλει αντίδραση στο τρίτο, να κάνει το 2-1 και να φτάσει ένα βήμα πριν το 3-1. Έχασε και το δεύτερο και από εκεί και πέρα το μόνο που κατάφερε η ομάδα ήταν να πάρει μια νίκη Γοήτρου που νομίζω δεν απαλύνει την πίκρα των αποκλεισμών. Εντάξει, νίκη είναι νίκη, αλλά δεν νομίζω να έχει και τόση σημασία. Σίγουρα είναι καλύτερο από το να έχανε η ομάδα, αλλά και πάλι δεν κάνει μεγάλη διαφορά αυτή η νίκη. Έχουμε και τον Ραφαήλ μαζί μας για να μας πει πολλά περισσότερα και για το παιχνίδι. Καλησπέρα, Ραφαήλ. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Έλα, Ραφαήλ. Τι γίνεται, εσύ, νομίζω, Ραφαήλ. Ναι. Τα είπατε όλα κι εσείς, ναι. Μία νίκη Γοήτρου και τίποτα παραπάνω για τον ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε και νομίζω ότι αυτό το ότι έδειξε μια πολύ καλή εικόνα στο πρώτο σετ την οποία την διέλυσε στα επόμενα δύο. Με έναν άσο τώρα από το σερβίς που δεν μπόρεσε να πιέσει, το μοναδικό σημείο που πίεσε ήταν δηλαδή όταν μπήκε ο Χιμένεθ, όταν δέχεσαι 8 άσους από την Όλστιν
και το μοναδικό στην ουσία θετικό στοιχείο σου είναι το μπλοκ, αλλά έχεις πάρα πολλά λάθη. Εντάξει, ήταν νομίζω όλα αυτά που έγιναν διπλάστηκα υπέρ των Πολωνών. Σου μένει λίγο αυτό το παραλίγο. Ναι, ναι, και νομίζω ότι αρκετοί λένε για το δεύτερο σετ ότι χάθηκε η πρόκριση, αλλά εγώ νομίζω ότι χάθηκε στο τρίτο. Ναι. Εκτός το ότι έγινε το 1-2, αλλά το πώς έγινε το 1-2. Πάω και μπαίνει χάνοντας με 1-5, ξαφνικά με τον Χιμένε θα αλλάζει όλη την ροή του σετ, περνάει μπροστά και εκεί στο 12-11 παθαίνει ένα blackout, καταραίει τελείως. Και από το 14-16, αντί να γίνει 15-16, γίνεται 14-21. Εκεί νομίζω ότι τελειώνει όλο το παιχνίδι πλέον. Ραφαήλ, υπάρχει πολύ κριτική προς το πρόσωπο του προπονητή, αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει. Αν προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι υπάρχουν σκέψεις για αντικατάστασή του, εντάξει, στο ρωτάω όπως θα το ρωτούσε ο κάθε φίλος του ΠΑΟΚ που είναι κοντά στο βόλεϊ, εντάξει. Mm-hmm. Και το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, πώς ακούγεται στα αυτιά σου η απάντηση του Στάνκου ότι αν υπάρχουν προβλήματα πρέπει να κάνουμε την κουβέντα μέσα στα πολιτήρια. Νομίζω ότι το είχαμε πει και πριν ένα μήνα ότι η ομάδα έτσι κι αλλιώς είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι θα πορευτεί μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου που ανοίγουν ξανά οι μεταγραφές, έτσι θα πορευτεί. Επομένως υπήρχε από την αρχή μια γραμμή στήριξης και στην ομάδα και στον προπονητή. Υπάρχουν και τα δύο κρίσιμα μάτς με τον Ολυμπιακό και νομίζω ότι αυτά θα κρίνουν πλέον τα πάντα όσον αφορά το αν θα υπάρξουν αλλαγές και ποιες θα είναι αυτές. Τώρα από την πλευρά του ο Στάνκου νομίζω ότι εντάξει θέλει να προστατεύσει την ομάδα. Εννοείται ότι όταν του έγινε η ερώτηση με αυτή την διπλωματική απάντηση αυτός ήταν ο στόχος του φαντάζομαι. Αλλά νομίζω ότι από τη μία πλευρά προσπαθώ δηλαδή τελείως όμως υποκειμενικά να δικαιολογήσω τον Στάνκου ότι εντάξει κάποιοι τον κατηγορούν για την αιμονή στον Τζούριτς. Είναι όμως ο καλύτερος παίχτης ας το πούμε στο ρόστερ σου. Ακόμα και στην κατάσταση δηλαδή που είναι, πιστεύεις ότι μπορεί να σε βοηθήσει να αλλάξει όλη την ροή του αγώνα με την εμπειρία του. Είναι λογικό δηλαδή να θέλει να το στηρίξει. Ξέρουμε όλοι ότι ο Τζούρις έρχεται από έναν σοβαρό τραυματισμό, 1,5 χρόνο το κράτησε έξω. Ήταν 10 μέρες εκτός. Αλλά και πάλι το είπαμε και χθες, μόνο μέσα από τους αγώνες θα πάρει πάλι ρυθμό. Δεν μπορείς δηλαδή ξαφνικά να το ρίξεις στα βαθιά και στα δύο μάτς που έρχονται με τον Ολυμπιακό και είναι κρίσιμα. Άρα νομίζω ότι λογικό είναι και ο προπονητής να θέλει να στηρίξει τον Τζούρις, να ξέρει ποιος είναι ο Τζούρις. Και γι' αυτό ακριβώς να τον χρησιμοποιεί και χθες. Αλλά και πάλι, σε μερικά σημεία φάνηκε ότι δεν διαχειρίστηκε σωστά, νομίζω, το πώς θα μπορούσε να βάλει τους παίχτες δηλαδή για να αλλάξει την κατάσταση. Είπες για μεταγραφές, έχει ανοίξει κουβέντα για μεταγραφές ή σε αυτό το κομμάτι θα πορευτεί η ομάδα να δει πώς θα πάει μέχρι το τέλος του 15 Δεκεμβρίου που είπες και μετά θα δει τι, αν χρειάζεται και σε ποια θέση χρειάζεται. Νομίζω ότι αυτό τώρα από τη στιγμή που δεν έχουν ανοίξει μεταγραφές, ό,τι και να πούμε δηλαδή για άτομα κτλ., θα ήταν νομίζω άδικο για τους ίδιους τους παίχτες. Δηλαδή όταν οι παίχτες συνεχίζουν την προσπάθειά τους, έρχονται τώρα τα δύο τα μάτσα αυτά με τον Ολυμπιακό στις 12 και στις 15, είναι δηλαδή λίγο ακόμα και να υπάρχει οποιαδήποτε υπόνοια για τον οποιοδήποτε παίχτη, το να βγαίνεις και να τον δείχνεις ότι υπάρχει για τον τάδε σκέψη αντικατάστασης, πριν από δύο τέτοια παιχνίδια δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει στο εσωτερικό της ομάδας κτλ. Οπότε νομίζω ότι πάμε σε αυτά τα δύο παιχνίδια και από εκεί και πέρα μένει και μετά το μάτς με την ΑΕΚ 22 Δεκεμβρίου και από εκεί και πέρα μετά βλέπουμε το τι θα υπάρξει. Η δική σου η αίσθηση? Ο Πάκος συνηθίζει να τις κάνει τις αλλαγές το χειμώνα. Επομένως δεν θα ήταν περίεργο το να υπάρξει και πάλι αλλαγή. Φαίνεται ότι υπάρχει το θέμα στην υποδοχή. Απλώς νομίζω ότι και αυτό το έχουμε ξανατονίσει. Ότι αν υπάρξει, δεν νομίζω να υπάρξει μόνο μία αλλαγή. Αν υπάρξει, θα υπάρξει κάποιο ντόμινο αλλαγών. Δύσκολα δηλαδή να πάμε μόνο σε μία αντικατάσταση παίχτη όπως γινόταν παλιότερα στη Διαγώνιο για παράδειγμα που δεν μπορούσε ο Γκόμες, ερχόταν ο Ουτσίκοφ ή με το Στάροβιτς. Μπορεί να πάμε και σε ντόμινο αλλαγών, αν χρειαστεί. Όσες φορές η ομάδα έκανε αλλαγές, αυτές είχαν θετικό αντίκτυπο, εντάξει. Νομίζω ότι δεν θυμάμαι κάποια χρονιά που να μην έδωσε στην ομάδα είτε τίτλο είτε όθηση ένας σχεδιασμός του Ιανουαρίου, του Δεκεμβρίου. Νομίζω πάντα μέχρι τώρα έχει δώσει πράγματα στην ομάδα, ακόμα και τίτλους. Ισχύει και ίσως, ναι, απλώς φέτος άλλαξε νομίζω αυτό. Η ομάδα χτίστηκε από νωρίς από το καλοκαίρι που στο να μην έχει προβλήματα τουλάχιστον σε όλες τις θέσεις. Να υπάρχουν δηλαδή παίχτες που ακόμα και αν χρειαστεί θα μπορούν να παίξουν και σε δύο θέσεις. Ίσως νομίζω και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ αυτό θέλουν να στηρίξουν δηλαδή, τις επιλογές που κάνουν και τις πιστεύουν. Και ότι πιστεύουν ότι θα αλλάξει αυτή η εικόνα στα επόμενα παιχνίδια. Αλλά νομίζω ότι πλέον τα περιθώρια για όλους στενεύουν. Εντάξει, ξέρεις και εσύ πολύ καλά και όλοι μας και ο κόσμος ότι η επιτυχία ή η αποτυχία μιας ομάδας έχει να κάνει με τη χημεία. Εντάξει, κανείς δεν λέει ότι είναι κακοί παίχτες.
Κάλλιστα μπορεί να μην κολλάει ο Α με το Β ή ο Β με την ομάδα ή ο Α με τον Δ, εντάξει. Κανείς δεν λέει ότι είναι άσχημη παίκτης, αλλά καλός ή κακός σε μια ομάδα, αυτό που την κάνει επιτυχημένη είναι η χημεία. Δεν θυμάμαι παίκτη που να έχουμε φιλοξενήσει και να μην το έχει σημειώσει αυτό. Ότι δηλαδή αυτό σίγουρα ακριβώς, χρειάζεται χρόνος για να βρεθεί η χημεία. Καλός ή κακός όμως σε μια ομάδα πρωταθλητισμού, ο χρόνος δεν είναι άπλητος. Το καλό όμως είναι, νομίζω, Ραφαήλ, εσύ πιο πολύ το ξέρεις από εμάς, ότι στο βόλεϊ τουλάχιστον είναι καλό το γεγονός ότι μπορείς να φορμάρεις και να φορτσάρεις μάλλον από τα Χριστούγεννα και μετά, που κρίνονται οι στόχοι. Ναι, αυτό ισχύει, γιατί ο ΠΑΟΚ το έκανε και παλιότερα. Δηλαδή, την τέταρτη θέση πάλι πήρε πρωτάθλημα. Όλα κρίνονται στα play-off. Απλώς τώρα στις 12 έχεις ένα knockout match για ένα χώριο τίτλο. Άρα πας να το κερδίσεις. Είναι must win match. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να πας να το χάσεις και να πεις εντάξει, οκ, okay, παίρνω μετά την κανονική διάρκεια τον Ολυμπιακό και πάλι όλα καλά. Είναι match το οποίο είναι knockout, είναι για ένα χώριο τίτλο. Και άρα πλέον ο ΠΑΟΚ νομίζω μπαίνει σε αυτό το τρυπάκι, το ότι τα match πλέον είναι τελική, ειδικά αυτά τα τρία που ακολουθούν, τα δύο με τον Ολυμπιακό και το ένα με την ΑΕΚ. Ωραία. Επόμενος αγώνας, Ραφαήλ. 12 Δεκεμβρίου, Τετάρτη, με τον Ολυμπιακό στο Ρέντι. Είναι νοκάουτ μάτς ημιτελικός για το Link Up. Το άλλο το ζευγάρι είναι Φίνικα Σύρου ΑΕΚ. Είναι μονή αγώνες και από εκεί θα προκύψει το ζευγάρι των διπλών φέτος τελικών, αφού είχαμε τις αλλαγές στο Link Up. Και μετά από τρεις μέρες θα είναι το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός για την αγωνιστική στο πρωτάθλημα. Αυτό το Σαββατοκύριακο ο ΠΑΟΚ έχει το ρεπό του στο πρωτάθλημα. Εντάξει, μοιάζει ένας αγώνας που δίνει την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να κάνει μια καλή επανεκκίνηση, νομίζω. Ναι, ναι. Και η ευκαιρία νομίζω είναι και αυτό το Σαββατοκύριακο, ότι δεν έχει αγωνιστική δράση, μπορεί λίγο να ηρεμήσει η ομάδα και να, όπως είπαν και από χθες οι παίχτες και ο Στάνκου, να εστιάσουν στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, φτάσαμε παραπέντε. Κάνουμε την κλήρωση. Πήρατε και μια γεύση και μέσω του Τάσου Γάτση και μέσω του Ραφαήλ για το τι κλίμα υπάρχει στην ομάδα και πώς θα πορευτεί πλέον. Λοιπόν, πάμε στην κλήρωση. Αγάπη, θέλω 10 νούμερα από το 1 μέχρι το 52. Λοιπόν, 2. Ναι. 27. Ναι. 34. Ναι. 7. Ναι. 11. Mm-hmm. 47. Ναι. 50. Ναι. 5. Ναι. Τι δεν έχω πει. 26. Mm-hmm. 19. Ωραία, 10. Λοιπόν, έχουμε και λέμε εισιτήρια για το ΠΑΟΚ. Μπάτε την επόμενη Πέμπτη στην Τούμπα. Σωτήρης Διαμαντόπουλος, το κινητό σε 9.31. Λοιπόν, δεύτερο εισιτήριο, Γιώργος Διαμαντής, το κινητό σε 4.55. Θέμης Κεβενίδης, το κινητό σε 0.60, τελειώνει. Χάρης Πλιασάς, μας λέει και καλημέρα και χρόνια πολλά, το κινητό σε 7.11. Σίμος Δημήτριος, το κινητό σε 0.18. Το επόμενο, Μασούγκας Δημήτρης, το κινητό σε 131. Γιώργος Τσιλιγκαρίδης, το επόμενο σε 7.81. Σαβίδης Τριαντάφυλλος σε 0.00. Ωραίο κινητό. Λοιπόν, Αλέξανδρος Μυγδαλιάς, το κινητό σε 9.13. Και το τελευταίο, Ζέρβας Δημήτρης. Λοιπόν, Διαμαντόπουλος Σωτήρης, Γιώργος Διαμαντής, Θέμης Κεβενίδης, Χάρης Πλιασάς, Σίμος Δημήτρης, Μασούγκας Δημήτρης, Γιώργος Τσιλιγκαρίδης, Σαβίδης Τριαντάφυλλος, Μυγδαλιάς Αλέξανδρος και Ζέρβας Δημήτρης. Ενημερωθείτε εντός των επόμενων λεπτών για το πώς θα παραλάβετε τα εισιτήριά σας για να δείτε δωρεάν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΠΑΤΕ, την τελευταία προσπάθεια του Δικεφάλου να προκριθεί έστω και στο παραμισό μέσα από ένα απίστευτο όμιλο στους 32 του Europa League. Αυτά από εμάς. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι και στο Instagram τρέχει αγωνισμός για εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΠΑΤ την επόμενη Πέμπτη. Μπαίνετε στη σελίδα του Λίμπερο, βρίσκετε το σχετικό post, κάνετε follow φυσικά τη σελίδα του Λίμπερο και του ΠΑΟΚ 24, mention ένα φίλο ή φίλη στα σχόλια. Απλά πράγματα. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, λίγο πριν την εκπομπή. Οπότε έχετε και εκεί τη δυνατότητα να διεκδικείτε εισιτήρια. Ακολουθεί ο Σταύρος Κόλκας με του Βασιλιά από τις 2 μέχρι τις 3. Θα μείνετε εδώ στο Λίμπερο 107,4 να περάσετε μια πάρα πάρα πολύ ευχάριστη και διδακτική ώρα. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι.